διότι το απέδωσε και σε μένα και γενικότερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι δηλαδή σκοπεύουμε, και εγώ είπα, αλλά και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, λειτουργεί για να ματαιώσει την εφαρμογή της συμφωνίας. Δεν είναι καθόλου έτσι, ούτε αυτό είπα εγώ όταν μίλησα, ούτε αυτό επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι επιδιώκει, τι μπορεί να επιδιώξει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι είπα εγώ ότι μπορεί να επιδιώξει ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με απέτηση του μαζικού λαϊκού κινήματος. Ναι. Ποιο? Να καταργηθούν ορισμένα πολύ δυσβάστακτα μέτρα. Αυτά δεν είναι η συμφωνία. Ναι. Αυτά ήταν αυτό που έκριναν αυτό το οι λέμε δανειστές όλοι, μας. Θεώνα. Αυτό το δεν λέμε το λέει, όλοι. Δεν αυτό το λέει όλοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, απλά ούτε καταργεί. Αυτό λέω. Θα σας πω μετά. Αυτό το δεν είπα εγώ. Και μάλιστα πολύ καλό, μ' αρέσει που το λέμε όλοι. Γιατί όταν το λέμε όλοι, θα το λέει και όλος ο ελληνικός λαός, θα το παλέψει όλος ο ελληνικός λαός και νομίζω ότι μπορεί να γίνει και πραγματικότητα. Με βάση το ότι θα υπάρχει ένα λαϊκό κίνημα που θα είναι ικανό να παλέψει, να αγωνιστεί και να ανατρέψει κάποια. Δεν θα σας πω τώρα. Συγγνώμη κύριε Θόρυβο, γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εσείς ζητάτε να γίνετε κυβέρνηση και μάλιστα αυτοδύναμη. Θα γίνουμε. Έτσι δεν είναι. Και, θα το και ταυτόχρονα πάλι, λέτε να κατέβει ένα λαϊκό κίνημα στον δρόμο και να καταργήσετε αυτό που θέλετε. Χωρίς αγώνα των λαών δεν λύνονται ούτε τα μνημόνια καταργούνται ούτε. Αυτή τη στιγμή έχει ψηφιστεί μια ρύθμιση για το ασφαλιστικό. Εγώ τη θεωρώ αδιανόητη αυτή τη ρύθμιση. Δηλαδή, ξέρετε τι υλοποιεί σε τελευταία ανάλυση. Τις ιδέες για Νίτσι. Τους θυμάστε τις ιδέες για Νίτσι. Πολύ καλά. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται. Ναι. Και στο τέλος. Ανεξάρτητα από το ότι πολλοί λένε ότι αν είχαν ακούσει το Γιαννίτσι, μπορεί να αποφεύγαμε. Συγγνώμη, ποια κυβέρνηση. Και στο τέλος της διαδρομής. Η κυβέρνηση την έφερε. Όχι, η συμφωνία την έφερε. Δεν την έφερε. Ποιος την έφερε αυτή τη συμφωνία. Ο κύριος Τσίπρας δεν την έφερε. Ακούστε, κυρία Σιμακοπούλου. Κυρία Σιμακοπούλου, αν πάρετε τις συμφωνίες που είχατε κάνει σαν κυβέρνηση. Άμα τις διαβάσετε με το κλίμα, θα τρελαθείτε. Λοιπόν, μην. Μην μας βγαίνετε με αυτό. Μην μας βγαίνετε με αυτό το ύφος, γιατί δεν σας ταιριάζει κιόλας. Δεν σας βοηθάει. Σας παρακαλώ πολύ. Ότι ποιος το έφερε. Σας είπα. Το έφερε η συμφωνία που ήταν αναγκαία. Διότι εσείς από το πρωί με αναγκάζετε να φωνάζω κιόλας που δεν επιτρέπετε. Από το πρωί. Μου επιτρέπετε ένα λεπτό. Έχω το λόγο. Λοιπόν, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μας καταγγέλατε τον Τσίπρα συγκεκριμένα και την κυβέρνησή του ότι σπρώχνει την Ελλάδα στα βράχια. Μάλιστα. Και του λέγατε να υπογράψεις ό,τι και να είναι. Και σας λέγαμε. Εγώ το έλεγα κιόλας έτσι σε συζητήσεις. Τι να υπογράψουμε. Τι να υπογράψουμε. Μα τώρα θα με αφήσετε να μιλήσω. Αφήστε τον. Ή δεν θα με αφήσετε. Εγώ λέω και σε ορισμένες συζητήσεις ακόμα. Και σαν συνδικαλιστής και σαν έλεγα, παιδιά, τι να υπογράψουμε, τι να φέρουμε συμφωνία, τη διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος. Ένα από τη φέρατε. Μα αναγκαστήκαμε από την πίεση. Εγώ θα σας ρωτήσω δεν τώρα. Είστε και παλιά. Σας παρακαλώ επιτέλους. Αν νομίζετε ότι. Για να βγούμε στους δρόμους να την ανατρέψουμε. Αν νομίζετε ότι εσείς με τις φωνές θα επιβάλλετε την άποψή σας, σας λέω, εγώ μπορώ να φωνάζω δυνατότερα. Σας παρακαλώ επιτέλους. Ηρεμήστε. Απαντήστε όμως. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Καμπουρά. Ναι. Εγώ φωνάζω, με αναγκάζεται να φωνάζω. Στον Καμπουράκη να κάνεις που απαντάει. Και στον κύριο Οικονομέα. Ναι. Είστε παλιοί και έμπειροι δημοσιογράφοι. Ναι. Έχετε ξαναδεί αυτό το φαινόμενο, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε κάποια άλλη χώρα. Αυτό το πόλεμο που ασκήθηκε ενάντια σε μια κυβέρνηση που μόλις είχε αναδεκτεί τις 25 του Γενάρη και προσπάθησε να μην σκύβει το κεφάλι κάθε φορά που τους λέγανε θα κάνεις αυτό και εκείνο και εκείνο, αλλά να διαπραγματευτεί, να αντιταχθεί και να διαπραγματευτεί σε μια σκληρή, να δώσει ένα σκληρό, δύσκολο αλλά έντιμο αγώνα. Αυτό το πόλεμο, αυτό το πόλεμο, απόλεμο που ασκήθηκε από ολόκληρο το κατεστημένο της Ευρώπης. Αναμενόμενο ήταν. Ναι. Ρωτήσαμε τον κύριο Λαπαζάνη ναι. Και από μας είπε όλα τα κόμματα στην Ελλάδα, ναι. Από όλα τα κόμματα,
και από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχετε ξαναδεί τέτοιο πόλεμο? Το έχω ξαναδεί. Ο Γιώργος Παπαδρέου αυτό έφαγε και ο Σαμαράς. Τι κάνανε παραπάνω? Την ώρα που. Σε αυτή την κυβέρνηση ένα στοιχείο. Εγώ λέω τέτοιο πόλεμο τον έχετε ξαναδεί? Αυτό είναι αφοριστικό. Πετε μου τι κάνανε παραπάνω. Αυτό το πόλεμο αντιμετώπισε η Νέα Δημοκρατία με το πόλεμο. Λιγότερες απαιτήσεις από τους προηγούμενους. Τότε είστε εκτός τόπου και χρόνου. Άμα το λέτε αυτό και το λέτε. Βεβαίως, είστε μάλλον εκτός τόπου και χρόνου. Μετά που πάθατε και μάθατε και εσείς και εσείς είστε έτοιμοι να ξανασυνεννοηθείτε. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Μιλάτε όλοι μαζί, δεν ακούγεται κανείς. Δεν τον έχει δεχτεί καμιά άλλη κυβέρνηση. Παρακαλώ, ας παραδειγματιστούμε όλοι από την κυρία Λιμπεράκη. Χρεώνεται την ελληνική. Παρακαλώ, κύριε Όθωνα. Μα δεν ακούγεται κανείς. Να σας πω, σύμφωνα, όσα μιλάτε όλοι μαζί, δεν ακούγεται κανείς. Την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που κυβέρνησε, που και δεν μπόρεσε και να κυβερνήσει ουσιαστικά, όντας μέσα σε αυτό το ορημαγδό των διαπραγματεύσεων, τη χρεώνεται για τους 6-7 μήνες που ήταν. Περιμένετε, τη χρεώνεται με όλα όσα έγιναν τα τελευταία 40-50 χρόνια. Προφανώς όχι. Δεν τι προφανώς όχι, αυτό τη χρεώνεται. Για την κακή διαπραγμάτευση και κακό αποτέλεσμα του κυβερνητικού συμβουλίου. Σε άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που έκανε τέτοια διαπραγμάτευση, υπήρχε άλλη κυβέρνηση που ήρθε να ζητήσει τις γερμανικές. Το γερμανικό. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Έλατε μας εσείς τι να κάνουμε. Ξέρετε καμιά άλλη κυβέρνηση που διεκδίκησε το κατοχικό δάνειο? Κύριε Θεονά, μας αγνοείτε? Δεν αγνοώ. Μα ναι, αλλά δεν γίνεται. Άμα δεν με αφήνουν να μιλήσω. Παρακαλώ, κυρία Χρυσοβελόνη. Έχετε το λόγο. Τόσο καιρό είσαστε καλεσμένοι συνεργάσιμοι, τώρα έχετε γίνει και εσείς άτακτοι. Όχι, δεν έχω γίνει άτακτη. Να είμαστε σε ένα πάνελ το οποίο δεν υπάρχει μονόλογο. Έχουμε μια αστυνομική είδηση.